Οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε τώρα την διαιτητή. Διαιτητής είναι ο κύριος Καδάς του Συνδέσμου Αχαΐας, βοηθή κακαφώνης από τον Σύνδεσμο Αχαΐας και Αθανασοπούλου από το Συνδέσμο Μεσημείας. Βγήκαν έξω και τώρα βλέπουμε ένα αντιστάδιο για τον Μπουτόπουλο Μπιλμπίλη. Κάνει την σέντρα, η μπάλα περνάει, αλλά εκεί που έρχεται και ένα δυνατό σούτ από τον Κουρέλα, να μια καλή για την ομάδα της Σαντορίνης. Θα το εκτελέσει από αριστερά, όπως επιτίθεται, πλασαριστά τελικά Δημιωτάκης για τον Μπουτόπουλο. Η κεφαλιά, μεγάλο δοκάρι, δεν περνάει, κόβουν οι παίκτες την Βασκόπουλου και με τον Τραωρέ προσπαθούν να βγουν. Γίνεται εδώ το λάθος, ολέθριο λάθος, ήταν μια ανημερία για να δούμε τελικά. Ενώ βγήκε μόνος του, ειδίζει την μπάλα και βγάζει πολύ όμορφα στον Νίκο τον Κουρέλα από αριστερά. Κουρέλας έχει μπροστά του τον Λάμπογλου, τον ξεπερνάει με πολύ όμορφη προσπάθεια. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα, εκεί δεν μπορεί να μπει στην φάση. Θα δούμε τη φάση, ο Κουρέλας μπαίνει στην περιοχή, ο Κουρέλας κάνει το γύρισμα, αλλά ένα τάκλιν από κάθε την παλιά για τον Δημιωτάκη. Δημιωτάκης κάνει το γύρισμα, ο Κουρέλας το σουτ πάνω στην κίνηση, η μπάλα περνάει, ο Κουρέλας του έκανε ένα παιχνίδι, έχουμε το τράβηγμα, γίνεται το σουτ, μπλοκάρει ο Δημήτροβιτς. Ήταν τώρα στα αριστερά για τον Ασπρόπουλο και για... γίνεται το λάθος εκεί. Περνάει μπάλα τον Μπιμπίλη και ο Τραωρέ βρίσκεται σε καλή θέση. Τραωρέ γυρνάει, Τραωρέ κάνει το σουτ, διώχνει νέο σουτ, διώχνει με τα πόδια ο Δενιζάκης, νέο σουτ από τον Βασίλη τον Σαντορίνη έχοντας 18 βαθμούς. Άρα το θέμα από εκεί, α δούμε, απίστευτη ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Σαντορίνη, για τη Σαντορίνη από τον Μπουτόπουλο, ο οποίος μέσα σε έξαλλη χαρά χάθηκε η πρώτη φάση. Στον αυτή την αντεπίθεση για την Σαντορίνη δίνει την μπάλα ο Μπουτόπουλος για τον Ιβανίδη. Ιβανίδης συγκλίνει, μπερδεύονται εκεί πέρα λίγο οι παίκτες της Σαντορίνης. Παίρνει την μπάλα ο Δημιωτάκης, κάνει το σουτ αντεπίθεση για την ομάδα της Σαντορίνης. Μπαίνει στο γήπεδο, βρίσκεται στο έδαφος ο Δημιωτάκης, τίποτα λέει. Ο Κύρ κερδίζει και πάνε την μπάλα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Ο Λαωρέ κάνει μια περίτεχνη ενέργεια. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Τελικά για τον Νίκο αποτελέσματα. Να δούμε τον Σιμιτζή που είναι πολύ ωραία. Δεν βρίσκει το χώρο όμως, κάνει τώρα την παλιά. Γίνεται μεγάλη απόκρουση από τη Σαντορίνη. Σκαθαρούδης κάνει τη σέντρα. Κανούλας και είναι το γκολ. Και είναι το 2-0. Ο Κανούλας με διπλή προσπάθεια. Έγινε η σέντρα. Έγινε η σέντρα εκεί πέρα, έπιασε την πρώτη κεφαλιά, έπεσε στα πόδια του ο Δημήτροβιτς, κόντραρε, αλλά με την κόντρα σχεδόν εξεπαφής, ο Σάκης ο Κανούλας. Ο Λάμπλου κερδίζει την μπάλα και βγαίνει με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Μπαίνει τώρα στην περιοχή, ψάχνει να βρει και γίνεται η φάση, όχι τελικά δεν μπορεί ο Σάκης ο Κανούλας. Αργυρόπουλος κάνει μία σέντρα και γίνεται το γκολ εκεί, δεν μπόρεσε να μπει στην φάση ο Παπαζαχαρίας, είναι αυτή η Σαντορίνης. Τώρα γίνεται η σέντρα, ο Μινάς κατεβάζει την μπάλα, η μπάλα περνάει όμως. Εδώ βέβαια θα μείνουμε αρκετά γιατί αν μπορεί να γράψει μετά καλά, ενώ θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα ο Σκαθαρούδης, γιατί πέταξε την κάρτα αυτή στο αγωνιστικό χρόνο, αλλά φίλοι μας εδώ πέρα και την κόκκινη κάρτα σε κάποιον από την Βασκόπουλου, γίνεται το γέμισμα, θα δούμε πολλά τέτοια γεμίσματα, να το δούμε. Υπόδειξη από την βοηθό έφερε την καρδιά στην θέση της και έχουμε φάουλ, όπως πολύ σωστά